Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εντός του Μαρτίου αναμένεται να λειτουργήσει πιλωτικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνονται στο μέλλον οι πληστηριασμοί. Σε πρώτη φάση θα μπουν στο σύστημα περίπου 2.000 ακίνητα μεγάλης αξίας, σύμφωνα με λίστες που έχουν καταρτήσει τράπεζες. Εν συνεχεία θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να προχωράει στην διαδικασία χωρίς καν να απαιτείται η φυσική του παρουσία. Στη θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών συνηγορούν τόσο οι τράπεζες όσο και οι συμβολιογράφοι, αφού έτσι θα παρακαμφθεί το κίνημα κατά των πληστηριασμών. Από 1η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς δική τους ευθύνη νοικιάζουν τα σπίτια τους παράνομα. Οι ιδιώτες που προχωρούν στη μίσθωση ακινήτων ή δωματίων μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων όπως η Airbnb για παράδειγμα, θα πρέπει να εγγράφονται στο Μητρό Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, ώστε τα έσοδα να φορολογούνται με βάση την κλίμακα των ενοικίων. Ο σχεδιασμός από τα συναρμόδια Υπουργεία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκρινίζει τις λεπτομέρειες του νόμου και τον ακριβή τρόπο εφαρμογής του, έχει καθυστερήσει με το Υπουργείο Οικονομικών να χάνει πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ. Άσκηση και ταχύτητα μαζί σε ένα ποδήλατο που ανεβαίνει σαν ανηφόρος με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το πιο ακριβό βέβαια ηλεκτρικό ποδήλατο που κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά, το Stromer ST2S, που αντλεί την έμπνευσή του από την Tesla, την κορυφαία εταιρεία ηλεκτροκίνητων οχημάτων και κοστίζει μόλις 10.000 δολάρια για τους λάτρες των ποδηλάτων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη τιμών ακυμένων στις 626,30 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,52% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.